Έλντιν Ασούφη, το καινούριο μεταγραφικό απόκτημα του αγροτικού Αστέρα Πλατέως είναι δίπλα μας. Έλντι, καλή χρονιά να σου ευχηθούμε καταρχάς. Ήρθες στον αγροτικό Αστέρα Πλατέως. Θα θέλαμε να μας πεις δύο λόγια για τη μεταγραφή, πώς προέκυψε και τι μπορείς να υποσχεθείς στους φιλάθλους του αγροτικού Αστέρα Πλατέως, οι οποίοι χάρηκαν με τη μεταγραφή αυτή. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ που με έφερε εδώ στην ομάδα. Μεταγραφή ήταν να γίνει το καλοκαίρι, δεν έκατσε. Ήρθα εδώ, θέλω να αποσχεθώ στον κόσμο ότι θα δώσω το καλύτερο με αυτό και ό,τι καλύτερο να ανέβει η ομάδα. Φέτος ξεκίνησες από την ομάδα της Σύνδου, έπαιξες το πρώτο μισό της σεζόν. Είχες γεμάτη παρουσία εκεί, πώς κύλησε η μισή σεζόν σε αυτήν την ομάδα? Έρθες εδώ. Ναι, στη Σύνδου είχα μια γεμάτη σεζόν, το χωριό μου εκεί. Εντάξει, υπήρχαν κάποια πράγματα που με έκαναν να αποχωρήσω από εκεί και να έρθω εδώ στην ομάδα του πόλη. Ωραία. Μπορούμε να υποσχεθούμε πόσα γκολ θα βάλει ο Έλντιν Ασούφη με τον αγροτικό Αστέρα Πλατέως, καθώς έχεις κληθεί από τον πρόεδρο και από τον προπονητή να καλύψεις το κενό του Άγγελου Καρατουλαμά, ο οποίος πρόλαβε στο πρώτο μισό της σεζόν να πετύχει 11 τέρματα. Δεν μπορώ να αποσχεθώ το σύνολο των τερμάτων που θα βάλω, αλλά θα αποσχεθώ ότι θα δώσω το καλύτερο δυνατόν ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους και να βγει πρώτη. Έγινε, Έλντιν, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε σένα και στον αγροτικό Αστέρα, και με την κάμερα του Έμβολος θα είμαστε κοντά να σε παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Τον Πόλη Καζατζίδη έχουμε δίπλα μας, τον πρόεδρο του αγροτικού Αστέρα Πλατέως. Πόλη, καλησπέρα από το Έμβολος GR. Να ευχηθούμε καλή χρονιά και σε σένα και στον αγροτικό Αστέρα. Θα θέλαμε καταρχάς να μεταφέρεις τις ευχές σου στους φιλάθλους του αγροτικού Αστέρα και δεύτερο να μας πεις λίγο τις λεπτομέρειες για την πολύ καλή μεταγραφή του Έλντιν Ασούφη, η οποία ήρθε με την ανατολή του καινούργιου χρόνου. Να πω καταρχήν χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Μαθίας, και να θέλω να αποσχεθώ στους φιλάθλους του αγροτικού Αστέρα Πλατέως ότι η ομάδα θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βγει πρώτη και όχι δεύτερη. Πήραμε ένα παίχτη, τον Έλντιν Ασούφη από τη Σύνδο, φέτος έχει 4 γκολ στην Α1 Θεσσαλονίκης. Γίνανε κάποιες ανακατατάξεις στην Ομόνοια Σύνδο και επωφεληθήκαμε και τον αποκτήσαμε. Το ξέρω τον παίχτη. Παίξαμε και λίγο μαζί, ας πούμε, στη Σύνδο. Έχει πολύ καλά στοιχεία, έχει πολύ καλό κράτημα της μπάλας, καλή τεχνική, καλά χτυπήματα, δυνατός. Να πούμε ότι παικτικά διαφέρει λίγο από τον Άγγελο, έχει άλλα είναι άλλο στυλ παίχτη, άλλο στυλ παίχτη. Για να μην τα μπερδεύουμε. Άλλο στυλ παίχτη, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να παίξουμε και διαφορετικό ποδόσφαιρο σε στυλ όπως παίζαμε τον Καρδουλάμα. Σωστά. Πρόεδρε, αν θα ήθελα λίγο να επισέλθω στο παρασκήνιο της μεταγραφής Καραντουλαμά στον ΠΑΟΚ. Είδαμε ότι η επίσημη σελίδα του Αγροτικού Αστέρα έβγαλε μία ανακοίνωση με την οποία δικαιολόγησε την φυγή Καραντουλαμά, εμφανίζοντάς τον ως μη, σαν να μην έχει μια σωστή συμπεριφορά στις προπονήσεις και γενικά σε θέματα πειθαρχίας. Θα θέλαμε λίγο να μας πεις δύο λόγια και γι' αυτό. Ο Καρδουλαμάς ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ομάδα. Έπρεπε να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτό δεν γινότανε. Και αποφασίσαμε μετά την πρόταση του ΠΑΟΚ και τις πολύ καλές σχέσεις που έχουμε με τον Βασίλη τον Κίτσα, που είναι ένας πραγματικός κύριος. Και ο πιο βασικός λόγος της μεταγραφής του ήταν ότι απευθύνθηκε ο ίδιος ο Βασίλης ο Κίτσα σε εμάς. Και όχι οποιαδήποτε άλλη ομάδα, πιστεύω να ήταν ότι ο Καρδουλαμάς το δελτίο δεν είναι και με εδώ. Τη σύμφωνη γνώμη του προπονητή του Σάκη του Παγούρα. Ναι. Ωραία. Πρόεδρε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγροτικό Αστέρα. Θα έχουμε και άλλες μεταγραφές. Πρόεδρε, πιστεύεις ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση κι αλλού? Θα πάρουμε 1 με 2 παίκτες οι οποίοι θα ανεβάσουν ποιότητα την ομάδα σε μπορούμε μεγάλο να πούμε θέσεις και ξέρουμε τι θέσεις ψάχνουμε. Τι θέσεις ψάχνουμε ξέρω, αλλά το θέμα είναι αν μπορέσουμε να τους αποκτήσουμε αυτούς τους παίκτες. Ναι, λέω ψάχνεις στον χώρο του κέντρου, στον χώρο της επίθεσης. Ψάχνουμε μεσοπιθετικούς. Έγινε, πρόεδρε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγροτικό Αστέρα Πλατέως και σε εσένα προσωπικά να πραγματοποιήσεις τις μεταγραφές
τις οποίες θέλεις, ούτως ώστε ο Αγροτικός Αστέρας Πλατέως να εμφανιστεί πιο δυνατός στην καινούργια χρονιά. Και στόχος, είπαμε, είναι το πρωτάθλημα. Στόχος είναι το πρωτάθλημα, ναι, γι' αυτό ήρθαμε. Εντάξει. Θα παλέψουμε αυτό το τέλος. Έγινε, πρόεδρε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.